Από τη Νέα Ερυθρέα, λοιπόν, θα μας δώσει τα νεότερα ο συνάδελφος ο Γιάννης Γιάκας. Εκεί βλέπουμε την χιονόπτωση να συνεχίζεται. Γιάννη, να δούμε τι γίνεται και με το ρεύμα, τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν μπροστά τους μια πολύ δύσκολη νύχτα, όπως φαίνεται. Ακριβώς, ακόμα χιονίζει εδώ στην περιοχή της Ερυθρέας και όπως μπορεί να καταλάβει κανένας, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση σε αρκετά σημεία της περιοχής. Το ίδιο ισχύει και σε αρκετά σημεία στην πολιτεία καθώς και στην Εκάλη. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι κάτοικοι εδώ των περιοχών των Βορείων Προαστίων είναι ανήσυχοι καθώς ένα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, μέρες που η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή και η χιονόπτωση είναι τόσο πυκνή όσο ήταν τις προηγούμενες ώρες, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, νομίζω και στην εικόνα, ότι το μόνο που φωτίζει είναι το φως της κάμερας. Τα σπίτια δεν έχουν φως, μόνο τα συστήματα ασφαλείας με τους τρόπους τους έχουν, είναι τα λαμπάκια των συναγερμών. Ναι. Αυτά που βλέπετε, τα φανάρια των δρόμων δεν λειτουργούν, η σηματοδότηση δεν είναι ενεργή αυτή τη στιγμή και βέβαια οι κολόνες της ΔΕΗ που φωτίζουν κεντρικούς δρόμους αλλά και τα στενά. Γιάννη, είναι το σκοτάδι, η μεγάλη απειλή είναι και το κρύο, πάρα πολύ κρύο και αυτοί οι άνθρωποι θα περάσουν όλη τη νύχτα όπως φαίνεται έτσι.